Ιδιαίτερα επικοδομητική χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον διοικητή του νοσοκομείου Βόλου Αριστίδη Ζαχαρόπουλο, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Απόστολος Παπατόλιας, καθώς κατεδείχθη η απόλυτη συμφωνία των δύο πλευρών σε ένα κομβικό ζήτημα για την ποιότητα και τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών υγείας μέσα από τη μείωση του κόστους των φαρμάκων. Ο κ. Παπατόλιας ανακοίνωσε ότι, σαν αιρετός Περιφερειάρχης, θα εγγενιάσει με τη διοίκηση του Αχιλοπουλίου τη συνταγογράφηση τη δραστική ουσία. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα χορηγούνται στους ασφαλισμένους νοσοκομιακές συσκευασίες φαρμάκων, με συνέπεια τη μείωση του κόστους για τους πολίτες μέχρι και 40%. Προσδοκούμε από αυτή την προσέγγιση να έχουμε δραστικό περιορισμό των δαπανών, χωρίς βεβαίως να βλαφτεί η ποιότητα των παρεχουμένων υπηρεσιών στους ασθενείς. Στη συνέχεια, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και επικεφαλής του Συνδυασμού Θεσσαλών Δύναμη συναντήθηκε με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς επίσης και με τους αντιπριτάνης. Επισημάναμε μερικά πράγματα που έχουν σχέση με τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Υπάρχουν τμήματα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Βόλο και στη Λάρισα που είναι άστεγα. Υπάρχει σε εξέλιξη μια προκήρυξη του ΕΣΠΑ και αυτό που ζητήσαμε είναι ότι από αυτά που στην περιφέρεια θα περισσέψουν αδιάθετα να διατεθούν για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Ο κ. Παπατόλιας τόνισε ότι η αιρετή περιφέρεια θα συνδιαμορφώσει μαζί με το Πανεπιστήμιο τις πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ο επικεφαλής της παράταξης Θεσσαλών Δύναμη υπογράμμισε ότι θα συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο για τη στήριξη πρωτοβουλειών όπως το αγροδιατροφικό μοντέλο της Θεσσαλίας, την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας και βέβαια στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο κ. Παπατόλιας υπογράμμισε ότι θα δοθεί έμφαση στην εφαρμοσμένη καινοτομία και τη σύνδεση με το Πανεπιστήμιο όσων επιχειρήσεων αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέλος, επεσήμανε ότι όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου θα έχουν λόγο στη διαμόρφωση των πολιτικών της περιφέρειας.